δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το υλικό από την κάμερα που έστησαν για να τον καταγράψουν. Οι υπόνοιες που είχαν οι γονείς μιας 12χρονης με ειδικές ανάγκες στο Ηράκλειο δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και έτσι ο άνθρωπος που είχαν στο φιλικό τους περιβάλλον, ο οποίος μάλιστα ήταν και αναπληρωτής εκπαιδευτικός, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση του παιδιού και τη σχέση που είχε με τους γονείς της 12χρονης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στο Ηράκλειο, ασελγούσε σε βάρος της. Το περιστατικό ήρθε σε γνώση των αστυνομικών αρχών μετά από καταγγελία της οικογένειας του ανήλικου κοριτσιού με ειδικές ανάγκες που προχώρησαν σε καταγγελία. Όσα είπαν και έδειξαν ήταν υπεραρκετά για τη σύλληψη του 31 ετών άνδρα, ο οποίος σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σε βάρος του 31χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία μάλιστα είναι σε βαθμό κακουργήματος, πιο συγκεκριμένα για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη. Ο ίδιος πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την πρώτη στιγμή αποδίδει τις πράξεις που του καταλογίζονται σε χρήση χαπιών που λαμβάνει, σημειώνοντας ότι από όλα αυτά που κατηγορείται, ο ίδιος λόγω της κατάστασής του δεν θυμάται τίποτα. Η υπόθεση πάντως φαίνεται ότι έφτασε στην αποκάλυψή της μετά την υποψία που καλλιεργήθηκε στους γονείς, οι οποίοι φέρεται να είπαν στις αστυνομικές αρχές ότι αντίστοιχο περιστατικό πρέπει να είχε συμβεί τουλάχιστον άλλη μία φορά στο παρελθόν.